θα αναφερθούμε και θα εστιάσουμε σε μια σπουδαία κίνηση, πρωτοβουλία, δράση των μηνοϊκών γραμμών προς την κλινική ορειλά του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου στο Ηράκλειο. Το σχετικό ρεπορτάζ και το βίντεο το οποίο θα ακολουθήσει το έχει επιμελθεί η Εύη Σπανού. Σε μια σπουδαία κίνηση λοιπόν προχώρησαν οι μηνοϊκές γραμμές, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά το υψηλό αίσθημα ευθύνης που διακατέχει την κορυφαία εταιρεία ακτοπλοϊκής στην Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν προχώρησαν στη δωρεά ενός συστήματος καθοδηγούμενους χειρουργικής, φέροντας έτσι την κλινική ορειλά του Παγνία ένα βήμα μπροστά. Το μήνυμα από το οποίο προκύπτει και το οποίο αναφέρθηκε σε αυτή τη λιτή τελετή παρουσίαση του συστήματος είναι ότι το όραμα των μηνοϊκών γραμμών χρειάζεται να ενστερνιστούν και άλλες εταιρείες έτσι ώστε να λειτουργήσουν προς όφελος του κοινού καλού. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να παρακολουθήσουμε το σχετικό βίντεο. Για ακόμα μία φορά το υψηλό αίσθημα ευθύνης που διακατέχει την κορυφαία ακτοπλοϊκή εταιρεία της χώρας. Σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους του τόπου, ελαίο πανδημίας, και τη στιγμή που το σύστημα υγείας δοκιμάζεται, οι μηνοϊκές γραμμές δόρισαν ένα σύστημα καθοδηγούμενης χειρουργικής, φέρνοντας έτσι την οτορινολαριγκολογική κλινική του Παγνή ένα βήμα μπροστά. Για τις μηνοϊκές γραμμές, η ουσιαστική προσφορά στην τοπική κοινωνία, μέσα στην οποία δραστηριοποιούμαστε, αποτελεί τόσο αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής μας κουλτούρας και φιλοσοφίας, όσο και συνειδητή μας επιλογή. Σε μια λιτή τελετή παρουσίασης του συστήματος, ο Διευθύνων Σύμβουλος των Μηνοϊκών Γραμμών, Αντώνης Μανιαδάκης, επεσήμανε το όραμα και τις πρωτοβουλίες της εταιρείας, που χρόνια τώρα συμβάλλουν στην κοινωνική ευημερία, την πρόοδο και την υγεία. Με σταθερό προσανατολισμό στη δημιουργία κοινωνικού μερίσματος, μέσω των δράσεων προγραμμάτων και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και υπευθυνότητας, οι μηνοϊκές γραμμές έχουν εντάξει στο επίκεντρο του στρατηγικού του σχεδιασμού ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων και πρωτοβουλειών που συνδυάζουν την εταιρική ανάπτυξη με την κοινωνική ευημερία, πρόοδο και υγεία. Θα δοθεί δυνατότητα με τη συμβολή του κατάλληλου εκπαιδευμένου επιστημονικού προσωπικού να παρασχεθούν υπηρεσίες ορειλά υψηλής ποιότητας στο λαό της Κρήτης και όλου του Νότου Αιγαίου που περιθάλπτεται στο Παγνή. Από την πλευρά του, ο διευθυντής της κλινικής, καθηγητής Εμμανούλη Προκοπάκης, στην ομιλία του στάθηκε στη σπουδαιότητα της χορηγίας και την προσφορά στον άνθρωπο από την πλευρά των μηνοϊκών γραμμών, αξία και όραμα που χρειάζεται να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες εταιρείες. Η προσφορά αυτή θα πρέπει να τύχει οπωσδήποτε να είναι παράδειγμα και για άλλες εταιρείες στην Κρήτη. Η δικιά μας κλινική με τις μηνοϊκές γραμμές και με το μηχάνημα, το οποίο θα το παρουσιάσω, μοιράζονται ορισμένα πράγματα. Είναι η πλοήγηση, είναι το όραμα, η πρωτοπορία, η αριστεία και είναι και η προσφορά στον άνθρωπο. Είναι ένας κοινός τόπος λοιπόν της δικιάς μας κλινικής και των μηνοϊκών. Βλέπουμε περισσότερο, κάνουμε περισσότερα. Το αποτέλεσμα μέσω αυτού του πρωτόγνωρου απεικονιστικού συστήματος πλοήγησης δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο ως τώρα. Οι μηνοϊκές γραμμές, η κορυφαία ακτοπλοϊκή εταιρεία, στέκεται έμπρακτα στο πλάι των πολιτών, επενδύοντας σε δράσεις που προάγουν τη δημόσια υγεία με ουσιαστική προσφορά και συνέστημα ευθύνης. Η εταιρεία ανταποκρίνεται και γυρίζει πίσω από τη στήριξη που παίρνει από τον κόσμο τα ωφέλη. Ένα μέρος των ωφελιών που δέχεται. Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι η πρώτη φορά που βοηθάτε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με εξοπλισμό. Δεν θα ξεχάσω και την περσινή σας προσφορά. Εδώ είμαστε να συνεργαστούμε και να σας βοηθήσουμε με τις προτάσεις που έχουμε, όπως κάνουμε και με την περιφέρεια Κρήτης και με τις δυνατότητες που έχετε εσείς για να ενισχύσουμε τη δημόσια υγεία.